Εκτεταμένους ελέγχους σε 10 πλατείες στην Αττική έκαναν και χθες βράδυ κλιμάκια της αστυνομίας. Όμως, όπως θα δείτε και στις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Open, κάποιον το αυτί δεν υδρώνει. Με αποτέλεσμα, οι συστάσεις των ειδικών για αποστάσεις και αποφυγή συγχρωτισμού να μην γίνονται πράξη. Πάμε στη Μέρη Γίγου, η οποία βρίσκεται σε μία από τις πλατείες. Θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, αλλά και τις πρώτες γκρίνιες, Μέρη, που έχουμε από τους ιδιοκτήτες των περιπτέρων που πρέπει να κλείνουν στις 12. Ακριβώς, Μίνα, την ώρα που τα κρούσματα είναι ψηλά είναι και ο μεταμεσονύχτιος συνωστισμός της πλατείας, εντείνοντας την ανησυχία των ειδικών. Σάββατο βράδυ χθες και οι πλατείες και τα πάρκα της Αττικής έμοιαζαν σαν να μην υπάρχει κορονοϊός. Συνέβαλε και το γεγονός ότι ο καιρός είναι ακόμα καλός, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, που τις τελευταίες μέρες είναι στο κόκκινο, το επιδημιολογικό φορτίο είναι μεγάλο, η κατάσταση που καταγράψαμε και εμείς με την κάμερα του Open είναι απογοητευτική. Πλήθος κόσμου, μεγάλες παρέες, νέοι στην πλειοψηφία τους, χωρίς μάσκες, χωρίς αποστάσεις, πλημμύρισαν τις πλατείες. Μία από αυτές και την πλατεία Μοναστηριακίου που βρισκόμαστε και εμείς τώρα, με μπύρες και ποτά στα χέρια. Από τα κοντινά περίπτερα που προμηθεύτηκαν λίγο πριν κλείσουν, και εδώ έρχεται η αντίδραση των καταστηματαρχών αλλά και των περιπτεράδων, καθώς όπως μας λένε κλείνουν στις 12. Ωστόσο, οι νέοι προμηθεύονται από πριν αλκοόλ, και όπως χαρακτηριστικά μας δήλωσαν, είναι άδικο την ώρα που οι ίδιοι κλείνουν και μειώνεται ο τζίρος τους, κάποιοι άλλοι όπως καντίνες και βενζινάδικα, όπου και εκεί πουλούν αλκοόλ, παραμένουν ανοιχτά. Mm-hmm. Μίνα. Μέρη, να σε ευχαριστήσω πολύ.